Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άμεση ήταν η αντίδραση της Περιφέρειας Ηπείρου σε αναρτήσεις και δηλώσεις Περιφερειακού Συμβούλου από την Άρτα, του κ. Τρουμπούκη, ο οποίος με αφορμή τις εξελίξεις για το Πάρκο Αγροτικής Καινοτομίας επανέφερε εμέσως την κόντρα μεταξύ Ιωαννίνων και Άρτας. Ο κ. Καχρημάνης τόνισε ότι το πάρκο στον Κατσικά δεν έχει καμία σχέση με το αγροδιατροφικό πάρκο στην Άρτα και διατύπωσε αιχμές για φορείς της περιοχής που δεν καταθέτουν προτάσεις. Αφορμή φαίνεται πως έψαχναν κάποιοι στην Άρτα να επαναφέρουν στο προσκήνιο την κόντρα των προηγούμενων δεκαετιών με τα Γιάννενα, που επανέρχεται ανά περιόδους, αλλά ειδικά την τελευταία τριετία φέρει και έναν περισσότερο επίσημο μανδύα. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις με προτεργάτη σε εκείνες τον Δήμο Αρταίων, έτσι και στην περίπτωση του Πάρκου Αγροτικής Καινοτομίας που προωθεί η Περιφέρεια στο αγρόκτημα Κατσικά, μέσω της προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο εκδηλώθηκαν αντιδράσεις που επιχειρούν να επαναφέρουν στο προσκήνιο τη διαμάχη. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος από την Άρτα Δημήτρης Τρομπούκης ασκεί δρυμία κριτική με ανάρτησή του στην Περιφερειακή Αρχή αλλά και στους τοπικούς φορείς και πολιτικούς παράγοντες της Άρτας, κάνοντας λόγο για τα δικά μας παιδιά που σπουδάζουν και αποκτούν τεχνογνωσία στη γεωπονική της Άρτας, αλλά δεν θα μπορούν να βρουν δουλειά σε λίγα χρόνια. Ο Αλέξανδρος Καχρημάνης το πρωί της Πέμπτης εξέφρασε τη λύπη του για την συγκεκριμένη προσέγγιση, τονίζοντας πως για την Περιφέρεια Ηπείρου δεν υπήρξε, αλλά ούτε και πρόκειται να υπάρξει ο διαχωρισμός που υπονοεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος μεταξύ Ιωαννίνων και Άρτας. Διευκρίνησε ωστόσο πως είναι διαφορετικές περιπτώσεις η αξιοποίηση και λειτουργία του Πάρκου Αγροτικής Καινοτομίας στα Γιάννενα από την προοπτική για τη λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας Κρέατος στις περιοχές Άρτας και Φιλιππιάδας, που έχει ήδη ανακοινώσει η Περιφέρεια. Η δέσμευση αυτή ισχύει, όπως ανέφερε ο κ. Καχρημάνης, πλην όμως και οι φορείς αλλά και η κοινωνία της Άρτας οφείλουν να μιλήσουν με πράξεις και όχι να μένουν στα λόγια. Μέχρι σήμερα, όπως είπε, παρότι έχουν γίνει προσκλήσεις ενδιαφέροντος, προτάσεις για το πρότυπο αγροδιατροφικό κέντρο στην Άρτα και το κέντρο κρέατος δεν έχουν υποβληθεί. Εμείς στην Ήπειρο, στην περιφέρεια Ήπειρου, τη βλέπουμε ενιαία και στενοχωρούμαστε πολλές φορές όταν κάποιοι με εύκολο τρόπο θέλουν να πούν ότι χωρίζουμε την Ήπειρο σε Γιάννα, σε Θεσπρωτεία, σε Πρέβεζα και σε Άρτα. Είχα πάει πολλές φορές στο ΤΕΙ τότε Άρτας και με στενοχώρησε όταν είδα τα κτίρια στη μέση. Έκανα μια πρόταση, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί. Ότι έχετε καθήκον να κάνετε πραγματογνωμοσύνη μέσω του ΤΕΕ, να κλείσετε τις εργολαβίες που έχετε με τις παλιές αμαρτίες εδώ πέρα και από εκεί και πέρα να βρούμε όλοι μαζί πιστώσεις να τελειώσουμε αυτά τα κτίρια. Κατά καιρούς βγαίνουν διάφορες προτάσεις, παράδειγμα τι θα γίνει το μουσικό τμήμα, αρχίζει ρίχνει μια ροκέτα ένας ότι επειδή δεν έχει κτίριο θα πάει στα Γιάννενα. Εμείς πολύ εύκολα λέμε ότι υπάρχουν κτίρια στην Άρτα. Το ίδιο λέμε και για την γεωπονία της Άρτας. Έγινε πολλή συζήτηση, είδατε, για το τμήμα της Πρέβεζας, η οποία συζήτηση μόνο από την περιφέρεια Ηπείρου και από όλους στηρίχτηκε για να μην φύγει το τμήμα από εκεί. Το ίδιο λέμε και για την Άρτα. Αλλά το πρότυπο κέντρο που έχει η Άρτα θέλει στήριξη, δεν θέλει να κάνουμε προγράμματα για τα προγράμματα. Εγώ έχω μάθει να στηρίζω πρωτοβουλίες εδώ, οι οποίες όμως θα έχουν χειροπιαστά αποτελέσματα και δεν θα μας λένε κάποιοι από αυτούς που ζητάμε συνεργασίες ότι εμείς όλα αυτά τα χρόνια με αυτές τις συνεργασίες δεν είδαμε τίποτα. Όταν συζητήσαν εδώ για τα κέντρα τα διάφορα που ήταν καινοτομίες, έχω δεσμευτεί προσωπικά ότι το κέντρο κρέατος θα είναι αυτό που θα γίνει από την Φιλιππιάδα και κάτω. Προτάσεις όμως δεν έχουν έρθει συγκεκριμένες. Όλα θέλουν δουλειά. Επίσης, δεν μπορεί στην πρώτη ευκαιρία που κάπου γίνεται κάτι άλλο τελείως διαφορετικό, παράδειγμα αγορά παραγωγών. Έχω προτείνει αυτό να γίνει στις τέσσερις έδρες των νομών. Δεν είναι δύσκολο, αλλά όλα θέλουν δουλειά. Κύριοι, εσείς που εύκολα κάνετε κριτική, θα πρέπει να είσαστε αυτοί που θα έχετε χειροπιαστεί δουλειά στα χέρια και πραγματικό ενδιαφέρον για τον τόπο.
Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Διαχείρισης των Περιστατικών, προχώρησε στην απόφαση της λειτουργίας μιας δεύτερης μονάδας ειδικών λοιμώξεων για ασθενείς COVID, μόλις αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Γιώργος Φλούδας, ανέφερε πως η κατάσταση αρχίζει να είναι πιεστική για το προσωπικό, τονίζοντας μάλιστα την επιπόλαιη απόφαση, όπως χαρακτηριστικά είπε, που έλαβε η αναπληρώτρια υπουργός Μίνα Γκάγκα για την υποβάθμιση του ρόλου των νοσηλευτών ΔΕΕ στα νοσοκομεία. Στην απόφαση να προχωρήσει μόλις παραστεί ανάγκη, κάτι που εκτιμάται ότι δεν θα καθυστερήσει, στη λειτουργία μιας δεύτερης ΜΕΛ με δυναμικότητα 12 κλινών για ασθενείς COVID, προχώρησε η διοίκηση του νοσοκομείου σε συνεργασία με το Συντονιστικό Διαχείρισης των Περιστατικών την Τρίτη. Παρότι η εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο δεν δείχνει πιεστική προς τις δομές υγείας σε σχέση με τις νοσηλείες ασθενών, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, που παίζει ένα διαφορετικό ρόλο σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, καλείται να διαχειριστεί πολλά περιστατικά, έχοντας πλέον γεμάτη τη ΜΕΛ 1 με 20 κλίνες και επίσης γεμάτη τη ΜΕΘ με 8 ασθενείς. Η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών στις απλές κλίνες και το σύνολο των ασθενών στη ΜΕΘ δεν είναι από τα Γιάννενα ούτε καν από την Ήπειρο, αλλά έχουν διακομιστεί από περιοχές της Πελοποννήσου και της Ετωλοακαρνανίας. Η νέα κλινική με δυναμικότητα 12 κλινών θα λειτουργήσει στο πρώτο ισόγειο του κτηρίου, μόλις η πληρότητα στη ΜΕΛ 1 ξεπεράσει το 90%. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η κατάσταση αρχίζει να γίνεται ιδιαίτερα πιεστική για το προσωπικό. Πάλι και το νοσοκομείο βρίσκεται σε ετοιμότητα. Δυστυχώς δεν μπορεί το προσωπικό να έχει μία φυσιολογική ροή αδειών και χορήγηση των ρεπών. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα από ελλείψεις προσωπικού και από εργαζόμενους οι οποίοι ασθενούν από COVID. Αντιλαμβάνεστε, αυτή η χαλαρότητα δημιούργησε διάφορα προβλήματα και στο υγειονομικό προσωπικό, πέρα το γεγονότος ότι έχουμε υπαλλήλους σε αναστολή, που είναι ένα επιπλέον πρόβλημα που δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Αυτή είναι μια μικρή εισαγωγή για να καταλάβετε το μέγεθος και τη λειτουργία του νοσοκομείου αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά είναι ο πυλώνας λειτουργίας σε όλη τη Βορειοδυτική Ελλάδα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τα περιστατικά στην εντατική μας θεραπεία δεν είναι κανένα από τα Ιωάννα, είναι όλα από την ευρύτερη περιοχή. Και όχι μόνο από την ευρύτερη περιοχή, και το Λοκαρνία και Πελοπόννησο. Από εκεί πέρα, τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, συνεδρίασε το συντονιστικό που συνεδριάζει συχνά όσον αφορά τα περιστατικά COVID. Την Τρίτη, 9 του μηνός, έγινε μια κοινή συνεδρίαση του Συντονιστικού και του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντιλαμβάνεστε ότι έπεσαν στο τραπέζι διάφορες προτάσεις και σκέψεις. Καταλήξαμε ότι εφόσον υπάρχει πίεση και υπάρχει μια κάλυψη της τάξης του 90% στην ήδη λειτουργούσα μονάδα ΜΕΛ, θα προσθεθεί και μια δεύτερη μονάδα, η μονάδα με τα 12 κρεβάτια που λειτουργεί στο Α ισόγειο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα υπάρχει η αναστολή λειτουργίας της κλινικής ακτινοθεραπείας, εκεί που φιλοξενούνται περιστατικά για να κάνουν ακτινοθεραπεία, χωρίς αυτό να δημιουργεί θέματα και ζητήματα σε αυτούς τους ασθενείς στην θεραπεία τους. Θα δούμε εκ των μέσα στις επόμενες μέρες, σε περίπτωση που καλυφθούν και αυτές οι 12 κλίνες, τι ΜΕΛ γενέστε. Η έτσι κι αλλιώς δύσκολη κατάσταση γίνεται δυσκολότερη, λόγω μιας επιπόλαιης, όπως τη χαρακτήρισε, απόφασης που έλαβε η αναπληρώτρια υπουργός κυρία Γκάγκα, να υποβαθμιστεί ο ρόλος των νοσηλευτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα νοσοκομεία. Που ουσιαστικά υποβαθμίζεται ο ρόλος τους, αντί να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους μέσα στην πανδημία. Mm-hmm. Και απαιτείται οπωσδήποτε να υπάρχει σε κάθε βάρδια τεχνολογικής εκπαίδευσης ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης νοσηλευτής και ένας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό το προσωπικό έχει προσφέρει υπερπολίτιμες υπηρεσίες και κάποιες φορές από μόνο το έχει θυσιαστεί στο βωμό των επιγόντων περιστατικών και όχι μόνο επιγόντων περιστατικών, αλλά σε ένα σύνολο περιστατικών μέσα στο νοσοκομείο, και έχει δώσει τον καλύτερό του εαυτό.
Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν μια λαθεμένη απόφαση. Γίνονται ενέργειες και από την εκτελεστική της Ομοσπονδίας, αλλά και όλοι μας κάνουμε ενέργειες. Αυτή η απόφαση να ανακληθεί. Να ανακληθεί, να μην εφαρμοστεί. Θεωρώ ότι με επιστροφή των συναδέρφων που είναι σε αναστολή και με γενναίες αποφάσεις για εκ νέου νέο προσωπικό, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που αυτή τη στιγμή φαίνεται διαχειρίσιμη, αλλά θεωρώ από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Μέσα από το νέο αναπτυξιακό νόμο που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, προβλέπεται η δημιουργία νέων, η επέκταση αλλά και η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών καταλυμάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων Σπύρος Σουρέλης, τα ποσοστά επιδότησης που αναφέρονται στο νέο νόμο είναι τα μεγαλύτερα που έχουν δοθεί. Όσο για τον τουρισμό, σύμφωνα με τον κύριο Σουρέλη, η πληρότητα στην περιοχή των Ιωαννίνων ξεπερνά το 80%. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η δημιουργία νέων αλλά παράλληλα η επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχειακών μονάδων προβλέπεται μέσα από το νέο αναπτυξιακό νόμο. Τα ποσοστά επιδότησης για περιοχές όπως η Ήπειρος και τα Γιάννενα ξεκινούν από το 54% για εντός πόλης επιχειρήσεις και φτάνουν μέχρι και το 75% για επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων Σπύρο Σουρέλη, τα ποσοστά ενίσχυσης που αναφέρονται στο νέο νόμο είναι τα μεγαλύτερα που έχουν δοθεί ποτέ και αυτό αποτελεί μια καλή ευκαιρία και για τη δημιουργία νέων μονάδων αλλά και για τη βελτίωση των υφιστάμενων. Θα έλεγα ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος και το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες μέρες δίνει τα μεγαλύτερα ποσοστά για την περιοχή μας, τόσο για τα ορεινά που θεωρούνται και πιο παραμεθόριες περιοχές, αλλά και για την πόλη των Ιωαννίνων. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από όλους τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους. Οπότε νομίζω είναι ευκαιρία για τους περισσότερους που θέλουν να κάνουν κάποιες ανακαινήσεις και κάποια βελτίωση των υποδομών τους, να ενταχθούν. Σίγουρα βέβαια πέρα από τον αναπτυξιακό νόμο ίσως πολλοί περιμένουν και μια άλλη εξαγγελία η οποία δεν προχώρησε, το εξοικονομώ για επιχειρήσεις, το οποίο θα έδινε μια ενεργειακή αναβάθμιση στις ξενοδοχειακές μονάδες, ειδικά τις παλιότερες. Αυτό έχει παγώσει, δεν έχει ακουστεί κάτι νεότερο εδώ και 2 χρόνια, οπότε προς το παρόν θεωρούμε μονόδρομο για την περιοχή μας τον αναπτυξιακό, ο οποίος όπως σας είπα όμως δίνει πάρα πολύ καλά ποσοστά επιδότησης. Κάτι παραπάνω από ικανοποιητική είναι στο μεταξύ η τουριστική κίνηση στην περιοχή, τόσο στην πόλη όσο και στα ορεινά, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να είναι άνω του 80%. Τηρουμένων των αναλογιών, γιατί ποτέ η καλοκαιρινή περίοδος δεν ήταν η υψηλή περίοδος για την περιοχή μας, υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Ειδικά το τρίμερο του 15 Αυγούστου οι πληρότητες θα κοιμανθούν σε επίπεδα 80% και σε κάποιες περιοχές ίσως και παραπάνω. Να μην αποθαρρύνουμε τον κόσμο, υπάρχουν ακόμα κάποια κενά δωμάτια, υπάρχουν κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, όπως υπάρχουν και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής λόγω των καινούριων συνθήκων που ζούμε. Έχουμε επισκεψιμότητα τόσο από βαλκανικές χώρες, οι οποίες πολλές φορές είναι διερχόμενοι από την περιοχή μας και ίσως δεν βρίσκουν στα παράλια να διαμείνουν για μια διανυκτέρευση, οπότε μένουν στην περιοχή μας. Στα ορεινά υπάρχουν αρκετοί ξένοι από διάφορες χώρες με πρώτη και καλύτερη την αγορά του Ισραήλ. Υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες. Οι οργανωμένες εκδρομές, οι οποίες γίνονται αυτό το τριήμερο και είναι ένας συνδυασμός βουνού και θάλασσας, έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει γενικά μια αισιοδοξία στον κλάδο ότι και οι καλοκαιρινοί μήνες, τουλάχιστον από άποψη πληρωτήτων και επισκεψιμότητας, θα είναι πολύ καλή. Έχετε μήπως μια εικόνα από αυτούς που δεν είναι και διερχόμενοι περαστικοί, αν επιλέγουν την περιοχή για περισσότερες από 2 διανυκτερεύσεις? Υπάρχει και κόσμος ο οποίος θέλει να έρθει στην περιοχή μας και διαμένει περισσότερες από 2 διανυκτερεύσεις. Αυτό το διάστημα έχουμε και τα, ειδικά στα ορεινά, τα παραδοσιακά πανηγύρια, τα οποία έχουν και αυτά το κοινό τους, είτε από
ανθρώπους της διασποράς οι οποίοι δεν έχουν πλέον κάποιο δικό τους οίκημα να μείνουν, οπότε μένουν στα καταλήμματα, είτε από άλλους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Δεν βλέπουμε την ίδια κίνηση σε αυτό το τομέα όπως στην περσινή χρονιά, όπου υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, αλλά σίγουρα και φέτος είναι πολύ ικανοποιητικά τα επίπεδα επισκεψιμότητας. Με δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης και ο Δήμαρχος Πογονίου Κωνσταντίνος Καψάλης επανήλθαν στο θέμα της δοκιμαστικής λειτουργίας των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Την προγραμματική σύμβαση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για τη δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών μεταφοράς απορριμμάτων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Υπήρου. Ωστόσο, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Καχρημάνης, ο ΦΟΣΔΑ δεν ανταποκρίθηκε στην πρόταση για συμμετοχή στην προγραμματική, καθώς ούτε και στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για σταθμούς μεταφόρτωσης στην Πρέβεζα. Την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν στη δοκιμαστική λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης που θα εξυπηρετεί τους Δήμους Πογονίου και Κόνιτσας εξέφρασαν με δηλώσεις τους ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης και ο Δήμαρχος Πογονίου Κώστας Καψάλης αντίστοιχα. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας την Τετάρτη ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση μεταξύ των τριών φορέων για τη δοκιμαστική λειτουργία του ΣΜΑ Πογονίου, ενώ αντίστοιχα υπάρχει και μια δεύτερη προγραμματική για τους Δήμους Μετσόβου και Ζαγορίου. Αμφότεροι ρωτήθηκαν για το πώς μπορεί να προχωρήσει η δοκιμαστική λειτουργία, ενώ συντρέχουν όλες οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, με την τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και το αίτημα του Φορέα Διαχείρισης να αναλάβει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που σήμερα εκτελούνται από την περιφέρεια. Ο κ. Καχρημάνης τόνισε πως ειδικά για τους σταθμούς μεταφόρτωσης έγιναν πολλές συζητήσεις, αλλά ο ΦΟΔΣΑ δεν ανταποκρίθηκε ούτε στην πρόταση συμμετοχής στην προγραμματική σύμβαση, αλλά ούτε και στην υποχρέωση που έχει να ολοκληρώσει τις κτηριακές εγκαταστάσεις στην Πρέβεζα. Για το υπόλοιμα που είναι μια απλή μεταφορά έγινε ολόκληρη συζήτηση. Βέβαια, από το υπόλοιμα μπορεί να δει στο βαθμό απόδοσης του εργοστασίου. Για τους ΣΜΑ, ενώ έχουμε κάνει τεράστιες συζητήσεις, ενώ έχουμε υπογράψει μια σύμβαση με τον ανάδοχο που λέει ότι 6 μήνες θα γίνει δοκιμαστική λειτουργία και ξέρουν ότι είναι ένα πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ το οποίο πρέπει να κλείσει, δεν βλέπω ενδιαφέρον. Και μάλιστα σε επιστολή που έκανα από το Μάιο μήνα προς το ΦΟΣΔΑ, δεν υπήρχε η ανταπόκριση ότι πρέπει αυτά να τα δουλέψουμε. Έτσι ξεκινήσαμε με τους Δήμους για να κατεβάσουμε το κόστος. Έφτασε δε η περιφέρεια που θέλει να αποδεσμευτεί μετά την εξάμηνη λειτουργία. Έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας για όλα τα αυτοκίνητα και θα αναλάβει και τα καύσιμα, γιατί το έργο πρέπει να τελειώσει και πρέπει να τελειώσει επιτυχώς. Ο ΦΟΣΔΑ είχε να λάβει να φτιάξει τις κτηριακές εγκαταστάσεις που χρειάζονται για το ΣΜΑ της Πρέβεζας και αυτό δεν έχει γίνει. Καταλαβαίνετε, δεν έχουμε το δικαίωμα σε αυτά τα πράγματα να συζητάμε για να συζητάμε. Πρέπει άμεσα να έχουμε λύσεις. Έτσι έχουν έρθει όλοι οι δήμαρχοι για την εξάμηνη που την κάνουμε 8 μήνες, γιατί μπορεί να χρειαστεί και 2 μήνες παράταση, λειτουργία των ΣΜΑ. Από εκεί και πέρα θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες. Εμείς προτείναμε στο ΦΟΣΔΑ να συμμετέχει στην προγραμματική, οι οποίοι δεν θέλησαν να συμμετάσχουν. Ο Δήμαρχος Πογονίου από την πλευρά του επανέλαβε ότι και στο παρελθόν και σήμερα τάχθηκε και τάσεται υπέρ της συνεργασίας των 2 βαθμών της αυτοδιοίκησης, ώστε να προκύψουν, όπως είπε, τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη για τους Δήμους. Παραδέχθηκε πάντως ο κύριος Καψάλης ότι δεν υπάρχει η ευχέρεια στους Δήμους να διαθέσουν προσωπικό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο σχεδιασμός, ωστόσο, που έχει γίνει προβλέπει, όπως είπε, τη διάθεση ελάχιστου αριθμού προσωπικού από τον Δήμο Πογονίου για το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας. Θέλω να πιστεύω ότι όλα τα ζητήματα λύνονται μέσα από καλή συνεργασία όλων των Δήμων, του ΦΟΣΔΑ, αλλά και με την περιφέρεια η οποία έχει συντελέσει στα μέγιστα μέχρι σήμερα. Δεν αρκεί μόνο να λέμε ευχαριστούμε μέχρι σήμερα αυτό που έκανε η περιφέρεια. Έχουμε δρόμο μπροστά μας και θα πρέπει οι 2 βαθμοί να συνεργαστούν και να βγάλουν το αποτέλεσμα που θα είναι εις όφελος των πολιτών μας. Δεν διανοείται σήμερα να μειώνεται, μάλλον να
μηδενικό το κόστος λειτουργίας, να καλύπτονται όλα από την περιφέρεια και εμείς να λέμε ότι δεν θέλουμε, θέλουμε να αναλάβουμε δικές μας πρωτοβουλίες. Δεν λύνονται τα ζητήματα με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να πιστεύω ότι η περιφέρεια η οποία μέχρι σήμερα τα έχει καταφέρει, ώστε η Ήπειρος να ήταν μέχρι σήμερα πρώτη στο θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών, με τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει και με τη συμμετοχή τη δική μας, να δυστυχώς να χάνουμε αυτό το προνόμιο από άλλες περιοχές, γιατί έχουμε στενοκεφαλές και στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε κάποια άλλα πράγματα τα οποία υποθήκαν και στη Γενική Συνέλευση του ΦΟΣΔΑ. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε, μπορούμε οι δύο βαθμοί, ο στόχος είναι κοινός. Είναι δεδομένο ότι η διαχείριση των σκουπιδιών είναι θέμα του πρώτου βαθμού. Δεν θα μπούμε σε αυτούς τους εγωισμούς. Πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να γίνει η διαχείριση μέσα από τους ΜΑ και φυσικά, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, σύν τον χρόνο θα αποσμευθεί και θέλει να αποσμευθεί η περιφέρεια, δεν θέλει να έχει ρεμπελά στο κεφάλι της. Θα πάει στον πρώτο βαθμό. Αλλά για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη οικονομική διαχείριση που είναι προς όφελος των δημοτών, θα πρέπει επιβάλλεται η συνεργασία, πράγμα που μερικοί δεν την θέλουν αυτή τη συνεργασία, αν και πολλές φορές εγώ προσωπικά ως μέση φωνή το έχω διαμηνήσει. Δυστυχώς, και ενώ δεσμεύτηκα να έχουμε συνάντηση όλοι οι δήμαρχοι με την περιφέρεια, κάποιοι, και δεν ευθύνεται η περιφέρεια, κάποιοι αυτή τη συνάντηση την πυρπόλησαν και δεν έγινε ποτέ. Και, το προσωπικό το οποίο προβλέπετε είναι αρκετά, που είναι αρκετό, δηλαδή που δεν μπορούν να ανταποκριθεί. Αλλά με το πλάνο που έχουμε θέσει και στην περιφέρεια, που έχουμε υποδείξει και στην περιφέρεια και με τους λιγοστούς, με όσο λιγότερο προσωπικό, εμείς μπορούμε να λειτουργήσουμε τους ΜΑ σε αυτή τη φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας, ώστε να δρομολογήσουμε, να πάρουμε και μόνιμο προσωπικό που μπορεί να δρομολογήσει ο φορέας, αλλά σε αυτή τη φάση οι Δήμοι μπορούμε να διαθέσουμε ένα ελάχιστο προσωπικό ώστε να υπάρχει μια εύρυθμη λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης. Με ανακοίνωση απάντησε χθες το απόγευμα η παράταξη Ιωάννινα 2023 σε δηλώσεις που είχε κάνει η Δημοτική Αρχή και αφορούσαν τις αντίθετες απόψεις της Τατιάνας Καλογιάννη για το έργο αναβάθμισης του οδοφωτισμού του Δήμου Ιωαννινών. Στην απάντηση της κυρία Καλογιάννη ανέφερε πως αποτελεί πρόβλημα για το Δήμο η αδυναμία αντιμετώπισης σοβαρών θεμάτων όπως είναι η πρωτοβουλία Ελένα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Επιμένει η Τατιάνα Καλογιάννη σε όσα ανέφερε και παρουσίασε την Τρίτη στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για το έργο του οδοφωτισμού, να βάλει σε βάρος της Δημοτικής Αρχής αυτή τη φορά ανταπαντώντας την ανακοίνωση του Δήμου την Τετάρτη. Αργά το απόγευμα της Τετάρτης, η παράταξη Ιωάννινα 2023 με ανακοίνωσή της απάντησε στην προηγούμενη ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής που κατέτεινε στην παρουσίαση διαφορετικών θέσεων της κυρίας Καλογιάννη το διάστημα που ήταν αντιπεριφερειάρχης σε σχέση με τη σημερινή της ιδιότητα. Η κυρία Καλογιάννη στην ανταπάντησή της, αφού τονίζει πως η Δημοτική Αρχή βρήκε έναν πρωτότυπο, όπως αναφέρει, τρόπο να διαφημίσει το έργο της ως αντιπεριφερειάρχη, προσθέτει πως αποτελεί πρόβλημα για τον Δήμο η αδυναμία στοιχειώδους έστω αντιμετώπισης σοβαρών θεμάτων όπως η πρωτοβουλία Ελένα. Με δήλωσή της επικεφαλής Τατιάνας Καλογιάννη, η Δημοτική Παράταξη ανταπαντά στη Δημοτική Αρχή αναφορικά με το έργο της αναβάθμισης του οδοφωτισμού και τις τελευταίες εξελίξεις. Γι' αυτό και χειρίστηκε, τονίζει, με πρωτοφανή ερασιτεχνισμό την αναβάθμιση του οδοφωτισμού του Δήμου, καθώς τα πρωτογενή στοιχεία που χορηγήθηκαν για την εκπόνηση των μελετών δεν συνάδουν με την πραγματικότητα. Ουδέποτε εκφράστηκαν, αναφέρει η κυρία Καλογιάννη, αρνητικά για τον τρόπο χρηματοδότησης των μελετών, αλλά μόνο για τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό καταδεικνύει η παράταξή μας εδώ και σχεδόν 3 χρόνια, τη λανθασμένη μεθόδευση του συγκεκριμένου διαγωνισμού και τις ελλείψεις αξιόπιστων στοιχείων. Αυτό το αντιλήφθηκε τώρα η Δημοτική Αρχή, γι' αυτό προσφεύγει σε απευθείας αναθέσεις για να αποτυπώσει την πραγματικότητα στις ενεργειακές υποδομές του Δήμου. Το έργο μου συνεχίζει την περίοδο που διετέλεσα. Αρμόδια και υπεύθυνη αντιπεριφερειάρχης δεν χρειάζεται ούτε καθρέφτες, ούτε πρίσματα, ούτε παπαγαλάκια, ούτε άμετρες δηλώσεις και αμέτρητες φωτογραφίσεις. Όπως συνηθίζει αυτά τα 3 χρόνια να διαφημίζει το έργο της η σημερινή Δημοτική Αρχή.
το σύνολο της κοινωνίας απολαμβάνει τα χειροπιαστά αποτελέσματά του. Αμφιβάλλω όμως και ανησυχώ μαζί με τη μεγάλη πλειοψηφία των δημοτών, καταλήγει η κυρία Καλογιάννη, τι και πώς θα παραδώσει η Δημοτική Αρχή στο τέλος της θητείας της. Σύμφωνα με τη ρυθμιστική απόφαση θύρας που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σαμυράς, η διάρκεια της κυνηγητικής περίοδου ορίζεται από τις 20 Αυγούστου έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Ο αρμόδιος υφυπουργός με τη συγκεκριμένη απόφαση εξουσιοδοτεί τους προϊσταμένους των δασικών υπηρεσιών να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση δασικών αστυνομικών διατάξεων και την εφαρμογή της ρυθμιστικής. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Από τις 20 Αυγούστου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2023 ορίζεται η διάρκεια της κυνηγητικής περίοδου, σύμφωνα με τη ρυθμιστική απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σαμυράς. Με την εν λόγω απόφαση, ο κ. Σαμυράς εξουσιοδοτεί τους προϊσταμένους των δασικών υπηρεσιών να προχωρήσουν στην έκδοση δασικών αστυνομικών διατάξεων για την εφαρμογή της ρυθμιστικής. Το κυνήγι του αγριόχειρου επιτρέπεται από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Η ημερήσια κάρποση δεν έχει περιορισμό. Η χρήση σκύλων δίωξης για άσκηση θύρας επιτρέπεται μόνο κατά τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του αγριόχειρου. Ο περιορισμός χρήσης σκύλων δίωξης δεν ισχύει κατά τη δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχειρων που συγκροτούνται από τις δασικές υπηρεσίες. Το κυνήγι του αγριόχειρου επιτρέπεται σε ομάδες μέχρι 10 ατόμων με δικαίωμα θύρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρποσης, ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχειρου απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχειρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδόσεις στο σώμα του. Οι κυνηγοί κατά τη διάρκεια της άσκησης θύρας αγριόχειρου, λαγού, μπεκάτσας και ορτικιού υποχρεούνται να φέρουν στο γκορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί για την αποφυγή ατυχημάτων. Για το τριγώνι η ημερήσια κάρποση περιορίζεται στα 6 πουλιά ανά έξοδο και καθορίζεται συνολικά ετήσιο εθνικό όριο κάρποσης 120.000 άτομα, μειωμένο δηλαδή πλέον του 50% σε σχέση με τη μέση εθνική κάρποση μεταξύ των ετών 2013-2018. Κατά την προηγούμενη κυνηγετική περίοδο, το ετήσιο εθνικό όριο κάρποσης ανέρχονταν σε 145.000 άτομα. Οι κυνηγοί σε όλη τη χώρα υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω της εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει προμηθευτεί η Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδος την ημερήσια κάρποση πριν την αναχώρησή τους από το χώρο του κυνηγίου. Το Σάββατο ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλάμβανε 7 ημέρο εργαστήριο μουσικής με θέμα την υπηρετική μουσική παράδοση. Για τη σπουδαιότητα της ενασχόλησης της νέας γενιάς με τη μουσική παράδοση μίλησαν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Δήμαρχος Υπογονίου Κωνσταντίνος Καψάλης και ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του προγράμματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Βοστόνης, Βασίλης Κώστας, εξέφρασε ευχαριστίες προς όλους όσοι στηρίζουν το εγχείρημα, ενώ απίφθινε ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό για τη μουσική βραδιά στη Βελά. Ολοκληρώνεται και τυπικά την Παρασκευή, αλλά και ουσιαστικά το μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιέλαμβανε ένα επταήμερο εργαστήριο μουσικής με επίκεντρο τη μελέτη της υπηρώτικης μουσικής παράδοσης. Το εργαστήριο οργανώθηκε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του προγράμματος Ήπειρους Ensemble του Ελληνικού Ινστιτούτου Βοστόνης, Βασίλη Κώστα, και στο πλαίσιο του εργαστηρίου από την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκαν στη Βύσανη 18 μουσικοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Κύπρο και την Ελλάδα, μελετώντας την παραδοσιακή μουσική της Ήπειρου. Την Παρασκευή το βράδυ στις 9 στη Μονή Βελάς οι μουσικοί συναντώνται στη σκηνή με τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά και τον Βασίλη Κώστα σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στην περιφέρεια ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο Δήμαρχος Υπογονίου Κώστας Καψάλης και ο Βασίλης Κώστας αναφέρθηκαν στη σημασία της συνάντησης, κυρίως όμως στη σπουδαιότητα της ενασχόλησης της νέας γενιάς των μουσικών με τη μουσική παράδοση της Ηπείρου. Ο Πέτρο Λούκας και ο Βασίλης Κώστας, όπως ξέρετε, κατάγονται από το Παγόνι, από την Βύσανη και το Δελβινάκι αντίστοιχα. Αισθανόμαστε ως υπογονείς υπερήφανοι που η περιοχή μας έβγαλε αυτούς τους ταλαντούχους ανθρώπους
και ο καθένας διέγραψε και διαγράφει τη δική του ιστορία στη μουσική παράδοση. Τόσο ο Πετρολούκας, όσο και ο Βασίλης Κώστας, ποτέ τους δεν ξέχασαν το πογόνι. Και αυτό το απέδειξαν και το αποδεικνύουν καθημερινά με την παρουσία τους, με τις εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις του πογονίου. Και μια απόδειξη για τον Βασίλη Κώστα είναι η δημιουργία αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος στη Βοστόνη με την επωνυμία Ήπειρος Ανσάμπλ. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, 18 ταλαντούχοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα, από όλη την Ευρώπη, από την Αμερική και την Κύπρο συμμετέχουν σε 7ήμερο σεμινάριο, μουσικό σεμινάριο, μουσικό εργαστήρι στη Βύσανη πάνω στην μουσική παράδοση της Ηπείρου και του Πογονίου και όλο αυτό το αποτέλεσμα, το απόβγασμα θα το παρουσιάσουν επί της σκηνής το Σάββατο το βράδυ στον αύριο χώρο της Σχολής Βελάς. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες και τον αγώνα όλων αυτών που αγωνίζονται για την παράδοση του τόπου και ειδικά για τη δημοτική μουσική. Ο κύριος Βασίλης Κώστας όλα αυτά τα χρόνια, συνοδευόμενος και από τον Πέτρο Λούκα, έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά που ξεκινάει από τη Βοστόνη, από εκεί στο Πανεπιστήμιο που έμαθε πολύ κόσμο και έρχονται τώρα από διάφορα μέρη στην περιοχή της Βύσανης και γίνεται ένα σχολείο πάνω στη μουσική αυτή του Πογονίου. Μια μουσική που είναι κομμάτι της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου και εμάς είναι τιμή που μας δόθηκε το δικαίωμα να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Το Σάββατο βράδυ στην Βελά θα παρουσιαστεί μέρος από αυτή τη δουλειά που έχουν ετοιμάσει και εμείς συγχαίρουμε και βοηθάμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Συγχαρητήρια πρώτα για μένα στον Βασίλη Κώστα που εκφράζει τη νέα γενιά ποιοτικής δημοτικής μουσικής που έχει φτάσει πολύ μακριά από τα όρια της Ηπείρου και μετά στον γνωστό σε όλους Πέτρο Λούκα. Ζούμε κάτι πολύ όμορφο αυτές τις μέρες στη Βύσανη, στο Πογόνι, με 6-7 ώρες πρόβες με μουσικούς που έχουν έρθει από το Σικάγο, από το Ντιτρόιτ, από τη Νέα Υόρκη, από τη Βοστόνη, από τη Στουτγκάρδη, από τη Γερμανία, από διάφορες πόλεις της Ελλάδας και την Κύπρο. Αυτά τα παιδιά, κάποια από τα οποία είναι και επαγγελματίες μουσική, μελετάνε τη μουσική της Ηπείρου για χρόνια και κυρίως τα τελευταία 2 έτη μέσα από το πρόγραμμα Ήπειρος Ensemble που έχω ιδρύσει και διδάσκω στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βοστόνης. Τα 18 αυτά μέλη ετοιμάζονται 2 χρόνια με εβδομαδιαίες τάξεις, με πολλή αφοσίωση και αγάπη, για να παρουσιάσουν τον καρπό της δουλειάς τους σε αυτή τη μεγάλη συναυλία που έχουμε το Σάββατο στην Μονή Βελάς. Ελπίζω πως ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Θα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή καθώς θα έχουμε κοντά μας και το δάσκαλο της υπηρετικής μουσικής αλλά και δικό μου δάσκαλο, τον Πετρολούκα Χαλκιά και ελπίζουμε πως θα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Σημάδες δίνει αύριο το βράδυ το τελευταίο φιλικό παιχνίδι ο ΠΑΣ Γιάννενα πριν την έναρξη του πρωτοαθλήματος την επόμενη Κυριακή. Το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΣ εναντίον της κυπριακής ομάδας Καρμιώτισσας δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, γι' αυτό είναι μια καλή ευκαιρία για τους φιλάθλους να δουν την ομάδα τους από κοντά. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Το τελευταίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας δίνει το βράδυ της Παρασκευής στις 9. Στους Ζωσιμάδες ο ΠΑΣ Γιάννενα, εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος την επόμενη Κυριακή και της πρεμιέρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΣ υποδέχεται την κυπριακή ομάδα της Καρμιώτισσας που ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην πρώτη κατηγορία και βρίσκεται στην Ελλάδα για την προετοιμασία και για φιλικά παιχνίδια. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι στο αυριανό παιχνίδι ο Θανάσης Στάικος θα δοκιμάσει τα πλάνα του για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν φαίνεται ωστόσο να ισχύει κάτι τέτοιο και αυτό για 2 κυρίως λόγους. Αφενός γιατί υπάρχουν απουσίες παικτών που βρίσκονται σε στάδιο αποθεραπείας όπως του Πέδρο Κόντε και αφετέρου
γιατί είναι ρίσκο να υπάρξει μια τέτοια προσέγγιση σε ένα φιλικό που θα γίνει μάλιστα σε απόσταση μόλις 3 ημερών από το προηγούμενο. Ο ΠΑΣ έπαιξε την Τρίτη στον Βόλο με τον Αστέρα Τρίπολης, επέστρεψε τα μεσάνυχτα στη βάση του και δεν είναι και ό,τι πιο ασφαλές να θεωρηθεί ως μια κανονική πρόβα τζενεράλε η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Από την άλλη είναι το πρώτο και το μοναδικό φιλικό εντός έδρας για τον ΠΑΣ, επομένως είναι και μια καλή ευκαιρία για τους φιλάθλους να δουν την ομάδα του Θανάση Στάικου, αλλά και για την ίδια την ομάδα να δείξει καλό πρόσωπο και να ζεστάνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Το αυριανό παιχνίδι δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Δίνεται επομένως η ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τη νέα ομάδα του ΠΑΣ διαζώσεις. Στο παιχνίδι θα υπάρχει εισιτήριο 10 ευρώ, ενώ για τα παιδιά η τιμή είναι 5 ευρώ. Ισχύουν επίσης κανονικά τα εισιτήρια διαρκείας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.